Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που είχε την ατυχία ή ίσως τελικά και την τύχη να γεννηθώ διαφορετικός από τους περισσότερους ανθρώπους, να γεννηθώ με αναπηρία. Από πολύ νωρίς όμως, βλέποντας πόσο ευτυχία ή δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, αποφάσισα ότι θέλω να είμαι με τους ευτυχισμένους. Ευτυχισμένους ή ισορροπημένους, όχι κατά ανάγκη επιτυχημένους, αφού επιτυχία στο πώς την βιώνει ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι πολύ σχετικό. Υπήρξα και διακεκριμένος πρωταθλητής κολύμβησης και τριάθλου, που πέτυχα μερικά πολύ δύσκολα αθλητικά εγχειρήματα, για κάποιους εξωπραγματικά. Είμαι όμως και πατέρας της Μελίνας και του Φίλιππου, γεγονός που άλλαξε πολύ τη ζωή μου, μας. Μου έδωσε έμπνευση, δύναμη και αποφασιστικότητα για να κάνω μια επανεκκίνηση στη ζωή μου, ακόμα και αθλητική. Θέλω να εμπνεύσω και να δώσω πρότυπα στα παιδιά και στα ανήψια μου. Είμαι και ιδρυτής της πλατφόρμας Crowdfunding Given Fund, που έχει σκοπό στο να στηρίξει ανθρώπους και οργανισμούς που έχουν όνειρα και στόχους. Είναι πολύ πιθανό, αν είχα γεννηθεί με ένα διαφορετικό χέρι, με ένα ακόμα μάλλον χέρι, να ήμουν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Μπορεί καλύτερος, μπορεί χειρότερος, πάντως διαφορετικός. Δεν θα είχα σφυριλατηθεί με τον αυτό το ζωηρό τρόπο. Μπορεί να είχα περάσει μια πιο εύκολη εφηβεία, να είχα δεχθεί λιγότερες προκλήσεις, λιγότερες απορρίψεις, να είχα φάει λιγότερες χιλόπιτες. Μπορεί να είχα άλλους φίλους, να είχα δημιουργήσει μια άλλη οικογένεια, με μια άλλη Μελίνα και ένα άλλο Φιλιππάκι. Αναλογιζόμενος όλα τα παραπάνω, ξέρετε τελικά που καταλήγω, ότι ευτυχώς που γεννήθηκα με αυτό το χέρι. Είμαι το τέταρτο από τα 5 παιδιά μιας πολύ αγαπημένης και δεμένης οικογένειας. Με γονείς που προσπαθούσαν πολύ για να μας προσφέρουν μια στο δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση και ζωή. Οι γονείς μου δεν με μεταχειριζόντουσαν διαφορετικά από τα αδέρφια μου, στο βαθμό τουλάχιστον που μπορούσα να το αντιληφθώ. Και εγώ με τη σειρά μου προσπαθούσα να μην τους στεναχωρώ ή να μην τους ταράζω με τις κοροϊδίες που μπορεί να δεχόμουν στο σχολείο ή έξω από αυτό, bullying. Βέβαια, πολύ ταράχτηκα όταν μία και μόνο φορά έσπευσα να διηγηθώ ένα κατόρθωμα στη μητέρα μου. Τι είχε συμβεί? Ήμουν στην πρώτη γυμνασίου και στο ποδόσφαιρο ένα μεγαλύτερο από μένα παιδί, πολύ αντιπαθητικό για μένα, με κορόιδευε. Με φώναζε υποτιμητικά κουλοχέρι, κουλό και όλα τα συναφή. Τον έδειρα. Το ευχαριστήθηκα κιόλας. Ήταν μια λέξη, ο κουλός, που δεν ακουγόταν ποτέ στο σπίτι μας και στα αυτιά μου αντιχούσε πολύ απέσια. Βέβαια, και εγώ με τη σειρά μου χρησιμοποιούσα κατά κόρον εκφράσεις, όπως ο κουτσός και η κουτσή Μαρία, μέχρι που και εμένα, αρκετά χρόνια αργότερα, με έβαλε στη θέση μου ένας πολύ αγαπημένος φίλος και συναθλητής, με ένα πόδι. Εκεί λοιπόν που περίμενα να εισπράξω τα εύσημα από τη μητέρα μου για τη λεβέντικη συμπεριφορά μου, εκείνη με ένα πολύ παγωμένο ύφος, χωρίς καν να με κοιτάει, μου είπε: «Γιατί, παιδί μου, δεν είσαι μεγάλη κεραμίδα? Η μητέρα μου μου έλεγε ότι είμαι κουλός». Και με έναν τρόπο, σαν να μου λέει ότι «μπουλί, αυτό είσαι, και ρούφα τα αυγό σου». Και τι έκανα? Το ρούφιξα. Μετά από πολλά χρόνια, όταν της θύμισα το περιστατικό και πόσο σκληρά μου είχε μιλήσει, μου είπε ότι το θυμότανε πάρα πολύ καθαρά. Η περδικούλα της όμως το ήξερε. Μου είπε ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω την αλήθεια, την πραγματικότητα και να προετοιμαστώ για τη ζωή. Τι έκανα? Προετοιμάστηκα. Από παιδί, λοιπόν, ξεκίνησα να δουλεύω πολύ με τις αδυναμίες μου. Θεώρησα ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν κάθε δικαίωμα να με παρατηρούν. Γι' αυτό και το χέρι μου δεν το έκρυβα, όπως κάνανε άλλοι που ήταν σε ανάλογη κατάσταση, αλλά αντίθετα το έδειχνα και κοιτούσα από την άλλη μεριά, έτσι ώστε να τους δίνω χρόνο να το παρατηρούν και να το επεξεργάζονται, για να με συνηθίζουν. Το πόσο διαφορετικοί είμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας είναι κάτι που το βιώνετε κι εσείς ως καθημερινά. Χρειάζεται σεβασμός στη διαφορετική αντίληψη και στη διαφορετικότητα του καθενός.
Έπαιζα μπάσκετ σε ομάδα Αρτιμελών. Είχα πάει αφού με είχε διώξει ο προπονητής κολύμβησης, καθώς δεν μπορούσα να είμαι ανταγωνιστικός για τους αθλητές του που θα έπαιρναν μέρος σε πρωταθλήματα. Άλλες εποχές, άλλες παραστάσεις, άλλες εικόνες από εμπειρικούς κυρίως προπονητές. Στον μπάσκετ ήμουν καλός. Σε καμιά τριανταριά παιδιά έπαιζα πεντάδα. Δούλευα πάρα πολύ μόνος μου, καθώς καταλάβαινα ότι πρέπει να δουλέψω σε αυτά που υστερώ. Προσπαθούσα να μάθω να κάνω τρίπλα με το αριστερό χέρι, να περνώ την μπάλα πίσω από την πλάτη, κάτω από τα πόδια. Δούλευα πολύ. Γιατί? Ήθελα να φτάσω στα πραγματικά μου όρια. Αν δεν τα κατάφερνα, θα ήταν γιατί εγώ δεν ήθελα, όχι γιατί δεν μπορούσα. Κάνοντας αυτά τα δύσκολα πράγματα, σιγά σιγά άρχισα να δίνω κουράγιο και ελπίδα σε άλλους που βρίσκονταν σε ανάλογη κατάσταση με μένα. Κέρδισα σεβασμό. Μου άρεσε. Το 1991 πήγα να κολυμπήσω το διάβλο του Ρωνέου Κόλπου, 26 χιλιόμετρα. Μια απόσταση που φάνταζε τουλάχιστον τεράστια για την εποχή. Παρότρινα να έρθουν κι άλλους μαζί μου, φίλους, συναθλητές, που κολυμπούσαν και καλύτερα από μένα. Όλοι μου προέβαλαν δικαιολογίες. Όταν πήγα και τα κατάφερα, είπαν στον εαυτό τους ότι αφού μπορεί αυτός με ένα χέρι, που κολυμπάει και χειρότερα από εμάς, τότε μπορούμε κι εμείς. Άλλαξαν λοιπόν τον τρόπο που έβλεπαν τα πράγματα. Την επόμενη χρονιά ανεβήκαμε πάνω 25 αθλητές, οι 13 κολύμπησαν την απόσταση σε 9 με 12 ώρες και άλλαξαν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν τον εαυτό τους. Η αυτοπεποίθησή τους ανέβηκε κατακόρυφα. Σε προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετώπιζαν στη ζωή τους, η στάση τους ήταν καλά. Εγώ έχω κάνει και διάπλου. Αυτό δεν θα καταφέρω. Πολλοί μάλιστα από αυτούς έκαναν και διεθνή καριέρα, αργότερα συμμετέχοντας σε αγώνες σε όλο τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που έπαιξε μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου ήταν ο γυμναστής μου σχολείο, από την Τετάρτη Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου, ο Νάσος ο Ιατρίδης. Ήταν προπονητής δεκάθλου, προπονητής εθνική ομάδα. Δεν μου χαριζόταν πουθενά. Ήταν αυστηρός και ίσως να με πίεζε και παραπάνω από τους άλλους. Θεωρούσα όμως ότι για κάποια ώρα το λόγο το κάνει για το καλό μου. Τον κατέτασα στους αυστηρούς αλλά δίκαιους ανθρώπους. Πράγμα πολύ σημαντικό για τον ψυχισμό μου. Μου ενέπνευσε την αγάπη για τα σπορ. Σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα της εποχής, γνώρισα ένα φωτισμένο άνθρωπο και προπονητή, τον Γιώργο Μαθά, ο οποίος προπονούσε αθλητές με αναπηρία, με μίμηση στους μαραθώνιους κολύμβησης. Μου είπε λοιπόν ο Γιώργος ότι Γιάννη, κοίταξε να δεις, εγώ παίρνω μέρος στο διάπλο του Ρωνίου Κόλπου, τα 26 χιλιόμετρα, και τι καλά θα ήταν να δοκίμαζε να τα κολυμπείς κι εσύ. Η απάντησή μου ήταν, τι λες ρε Γιωργάκη, για κούνα το κεφάλι σου, πας καλά. Μου φαινόταν τελείως αδιανόητο να μπορέσω να καταφέρω κάτι τέτοιο. Όμως πολύ το θαύμασα αυτό που μου είπε ο Γιώργος και τον καταλάβαινα, γιατί και εγώ σαν έφηβος 15-16 χρονών στη Ρόδο, όταν κάνω οικογενειακές διακοπές, μου άρεσε πάρα πολύ την ώρα που σουρούπουν 7.30 με 8 ώρα το βράδυ να μπαίνω και να κολυμπάω 1-1,5 χιλιόμετρο στα βαθιά, στα μαύρα νερά, κοντά στις δρότες των πλοίων. Αισθανόμουν πραγματικά ελεύθερος. Αισθανόμουν ότι μπορώ να με οδηγήσω όπου ήθελα. Και πού ήθελα, συνήθως ήθελα να πάω μέχρι την πόλη της Ρόδου που απήχε 6 χιλιόμετρα. Έβαζα και ένα κέρμα στο μαγιό μου, γιατί πάντα δεν έβρισκα κάποιο αγροτικό να με βάλει στην καρότσα και να γυρίσω πίσω μου το στόπ. Έτσι έπαιρνα το λεωφορείο. Το να κολυμπήσω τη μισή απόσταση και να γυρίσω πίσω, αυτό δεν φάνταζε σαν επιλογή για μένα. Δεν πήγαινα για μπάνιο. Πήγαινα για να φτάσω κάπου. Είχα ένα στόχο. Η μητέρα μου απ' έξω έταζε φανουρόπιτες. Σιγά σιγά συνήθισε. Δούλεψα λοιπόν αυτή την εκτός ορίων πρόταση παρένεση του Μαθά. Και είπα στον εαυτό μου, θα κολυμπήσω τα 26 χιλιόμετρα. Κανείς άλλος αθλητής με αναπηρία στην Ελλάδα δεν το έχει καταφέρει, ούτε καν δοκιμάσει. Ξεκίνησα λοιπόν την προπόνηση. Μάλλον δεν ξεκίνησα αμέσως την προπόνηση, αλλά είχα μόνο 3 μήνες μπροστά μου. Δεν ήξερα ακριβώς τι να κάνω, δεν είχαμε προπονητές, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν είχα ιδέα από διατροφή. Στηριζόμουν απόλυτα στις συμβουλές του Μαθά. Για να σας δώσω να καταλάβετε και την κατάστασή μου,
Όπως ίσως σας είπα, ήμουν εργαζόμενος φοιτητής, κολυμπούσα περίπου 2 φορές την εβδομάδα σε μια 25 πισίνα για 40-45 λεπτά. Δεν κάναμε παραπάνω από 2 χιλιόμετρα σε κάθε προπόνηση. Κολυμπούσα, ήμουν καλό στα 50 μέτρα ελεύθερο και 50 πεταλούδα. Στα περισσότερα κουραζόμουν. Και κίνητρό μου ήταν να πηγαίνω μετά τη σχολή και τη δουλειά για να χαλαρώνω, να βλέπω φίλους, να πηγαίνουμε σε ταβέρνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ο πρωταθλητής στα κοψίδια Γιάννης Χατζίμπεης είπε στους άλλους ότι τον δέχτηκαν να λάβει μέρος στο διεθνή μαραθώνιο του Τωρονέου Κόλπου, όπου δέχονταν μόνο 25 αθλητές. Ξεκίνησα λοιπόν την προπόνηση. Μην φανταστείτε, δεν ξέρω αν βλέπατε παλιά κανένα ρόκι 1, ρόκι 2, ρόκι 33. Εγώ αύξησα λίγο τα μέτρα, έκανα και λίγο γυμναστική παραπάνω στα χέρια ώστε και στους ώμους για να αντέχω την πολύωρη κολύμβηση και ξεκίνησα. Ξεκίνησα, αλλά ο μαθάς που θα ήταν ο συνοδός μου και κοντά μου σε όλη αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς του έτυχε κάτι τελευταία στιγμή και δεν μπορούσε να έρθει. Το ξεπέρασα γρήγορα, όμως αυτοπροτάθηκε ο αθλητής του, ο Γιώργος Αποστολίδης, ένας αθλητής με βαριά εγκεφαλική παράλυση. Για να σας δώσω την εικόνα του Αποστολίδη, είχε θέμα στα πόδια, στην κίνηση, στα χέρια, στην ισορροπία και λίγο στην ομιλία. Κατά τα άλλα όμως ήταν θαυμάσια. Τώρα σε όλα αυτά τα σενάρια που έκανα και την νοερή προετοιμασία, πρόσθεσα και τον Αποστολίδη. Έγκλημα στα βαθιά, ναυάγιο, δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί χάθηκαν. Με άγχωνε και λίγο το γεγονός ότι 2 μέρες πριν φτάσω μόλις φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, ο Αποστολίδης σε όλο τον κόσμο γύρω-γύρω, όποιον έβλεπε στη γειτονιά, του έλεγε: τον βλέπεις το φίλο μου, θα πάμε και θα κολυμπήσει τα 26 χιλιόμετρα. Του λέω και εγώ, ρε Γιωργάκη, άστα αυτά τώρα. Μην τα λες και γελάνε μετά και τα πλακάκια. Θα σκίσεις. Είχα δίπλα μου ένα νέο άνθρωπο που πίστευε σε μένα, ήταν περήφανος που συμμετείχε και αυτό με γέμιζε δύναμη, ευθύνη, αλλά και άγχος. Η μέρα του αγώνα έφτασε. Είμαστε μπροστά στην εκκίνηση 25 αθλητές. Ο κάθε αθλητής έχει τη δική του βάρκα. Μου τυχαίνει ή καΐκι. Μου τυχαίνει μια μικρή βαρκούλα, 3,5 με 4 μέτρα, καρουδότσουφλο για τον καιρό που προμηνιόταν. Ο κάθε αθλητής μπαίνει, κολυμπάει 150 μέτρα, 100, και τον βρίσκει η βάρκα με τον συνοδό του. Ο Γιωργάκης πρέπει να καλύψει μια μεγάλη απόσταση με τις πατερίτσες για να πάει σε ένα μόλι για να τον πάρει η βάρκα. Καθυστερεί, με αποτέλεσμα να κολυμπάω ήδη μια μισή ώρα μέσα στο πέλαγος, να έχω καλύψει γύρω στα 3-3,5 χιλιόμετρα και να έχω πολύ μεγάλη δυσκολία στο να προσανατολιστώ, καθώς δεν είχα κάποιο σημείο τη βάρκα για να με συνοδεύει. Επίσης, το ένα μου χέρι τράβαγε πολύ περισσότερο από το άλλο, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να ευθυγραμμιστώ. Έχω αγχωθεί, διψάω, αλλά κρατάω την ψυχραιμία μου, ακολουθώντας το αλάνθαστο ρητό, σκάσε και κολύμπα. Μετά από λίγο, λοιπόν, βλέπω τον Αποστολίδη να με φωνάζει, κουνάει την πατερίτσα. Συνεχίζουμε, λοιπόν, στις 5 ώρες, ο Βαρκάρης, που ήταν και πολύ δύσπιστος, με ενημερώνει ότι έχει φτάσει στη μέση. Έχω φτάσει στη μέση. Ποτέ δεν είχα κολυμπήσει τόσο πολύ τη ζωή μου. Αισθάνομαι ότι έχω κάνει μια κατάκτηση. Παίρνω τα εύσημα του Βαρκάρη. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Μήπως εγώ το περίμενα. Απλά το ήλπιζα. Λέει, έχω ανέβει στην κορφή του βουνού και τώρα θα το κατέβω. Είναι κάτι φόρα. Αν δε. Σηκώνεται μπουρίνι. Τότε είχε πάρει και φωτιά το Άγιον Όρος. 7 μποφόρ, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Κύματα 2 με 3 μέτρα. Κάνω μια χεριά μέσα στο κύμα και μία έξω. Προσπαθώ να ισορροπήσω. Η βάρκα φεύγει μακριά, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να με χτυπήσει. Στις 7 ώρες μας πλησιάζει βάρκα από την Οργανωτική Επιτροπή. Με ενημερώνει ότι όσοι κολυμβητές απέχουμε ακόμα, θα πρέπει να σταματήσουμε την προσπάθεια, καθώς έχει γίνει επικίνδυνο. Αρνούμε. Τους λέω ότι συνεχίζω με δική μου ευθύνη. Συνεχίζω. Μετά από περίπου μία ώρα, μας πλησιάζει ένα σκάφος του λιμενικού ή του πολεμικού ναυτικού. Ουσιαστικά με ενημερώνει ότι είσαι ο τελευταίος που συνεχίζει και θα πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια. Ο Γιωργάκης εντωμεταξύ στη βάρκα έχει γίνει μουσκεμά. Έχει φάει και όλες τις προμήθειες με το παρκάρι, αλλά δεν μασάει. Δεν μασάει καθόλου. Τους λέω ότι συνεχίζω. Εκνευρίζονται, με βρίζουν,
χειρονομούν, μου τζώνουν, ανταποδίδω κι εγώ. Έπεσε πολύ φάσκελο εκείνο το απόγευμα και συνεχίζω. Στις 9 περίπου ώρες είμαι στα 5-6 χιλιόμετρα από τον τερματισμό, βλέπω αρκετά καθαρά τα σπίτια, έρχεται βάρκα, έχει χειροτερέψει ακόμα πιο πολύ ο καιρός της ουρανοτικής και μου λέει, κοίταξε να δεις, αν εσύ αυτή τη στιγμή, εντάξει, να δεν σε ενδιαφέρει, αλλά σκέψου και το Γιωργάκι, άμα βρεθεί στη θάλασσα, τι θα γίνει. Υποχωρώ. Διακόπτω την προσπάθεια. Τερματίζουν 7 αθλητές από τους 22 κανονικά και 4 που μας θεωρήσαν τερματίσαντες. Είμαι πολύ κουρασμένος. Αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι, όμως μου φταίει ότι δεν έχω πατήσει το πόδι μου εκεί. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, με τους εραστές της πισίνας, ανεβήκαμε πάνω, κολυμπήσαμε, το κολύμπησα μέχρι το τελευταίο μέτρο, σε 11 ώρες και 45 λεπτά. Μετά από, λοιπόν, 3 διάπλους, το 91, 92 και 93, αφοσιώθηκα στην κλασική κολύμβηση. Ήμουν πολύ καλό στα 100 πεταλούδα. Συμμετείχα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 96 στην Ατλάντα. Έφτασα να βγω μέχρι έκτος στον κόσμο το 98 στη Νέα Ζηλανδία και διακρίθηκα αρκετά. Βρέθηκα αργότερα στην Αυστραλία για ένα μάστερ, προπόνηση και δουλειά που άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο που έβλεπα και αντιμετώπιζα τα πράγματα. Συνέχισα. Το 2001 είχα σταματήσει πλέον. Το 2003 δούλευα στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που γνώρισα και τη γυναίκα μου και εκεί βλέπαμε ότι στους Παραολυμπιακούς υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση για το τι είναι Παραολυμπιακή, τι είναι Special Olympics, υπήρχε πολύ μεγάλο έλλειμμα γνώσης σχετικά με το τι κάναμε. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι ακραίο για να τραβήξουμε την προσοχή των μέσων και να περάσουμε μηνύματα στον κόσμο. Στο πλοίο για τη Μήλο μου κατέβηκε η ιδέα. Θα πάμε κολυμπώντας από το Σούνιο στη Μήλο, 145 χιλιόμετρα. Έτσι λοιπόν 5 αθλητές με αναπηρία και 2 προπονητές, ο ένας ήταν ο Μαθάς, ξεκινήσαμε και κολυμπήσαμε μέχρι τη Μήλο. Έγινε ταινία, βραβεύτηκε στο εξωτερικό, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη από τα ελληνικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μιλήσαμε σε εκατοντάδες παιδιά και εκατοντάδες κόσμο που βλέπανε να έρχεται κάποιος με ένα πόδι, ένα χέρι στο νησί τους και νομίζαν ότι βγήκε από τη θάλασσα ένα τρομερό πλάσμα. Αργότερα, μέχρι το 2011, είχα σταματήσει, παντρεύτηκα, πάχυνα, πέρασα καλά. Το 2011, λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Η γυναίκα μου περιμένει την κόρη μας στη Μελίνα. Κοιτάω την κοιλιά μου, η γυναίκα μου ήταν έγκυος, η δική μου κοιλιά, όπως και τώρα, ήταν μεγαλύτερη από τη δική της. Και λέω, δεν μπορεί να βγει η κόρη μου έξω και να με δει σε αυτά τα χάλια. Ξεκινάω ξανά προπόνηση. Ξεκίνησα για να τρέξω ένα μαραθώνιο, αγάπησα το τρίαθλο, συμμετείχα σε αγώνες σε όλο τον κόσμο και το 13 που γεννήθηκε ο Φίλιππος, ο γιος μου, είπα ότι πρέπει να κάνω και κάτι καινούριο, οπότε έβαλα στόχο να πραγματοποιήσω ένα Ironman, ένα πολύ μεγάλο τρίαθλο που έχει περίπου 4 χιλιόμετρα κολύμβησης, 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας και ένα μαραθώνιο αμέσως μετά. Κατάφερα να το ολοκληρώσω σε 13 ώρες και 46 λεπτά και να γίνω ο πρώτος Έλληνας αθλητής με αναπηρία που καταφέρνει να κάνει κάτι τέτοιο. Βάζετε στόχους στη ζωή σας. Δημιουργήστε τα δικά σας καλούπια. Η διαδρομή, να ξέρετε, ότι θα αλλάξει πολλές φορές. Αν όμως είστε προσιλωμένοι στο στόχο, είστε αποφασιστικοί, έχετε ευελιξία, θα καταφέρετε να ανταποκριθείτε σε κάθε πρόκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.